Χαίρετε κυρίω αγαπητοί μου ακροατέ. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια μικρή και σύντομη σειρά εκπομπών που θα καλύψει την περίοδο του καλοκαιριού. Πάντοτε με πνεύμα την ερμηνεία των λόγων της Αγίας Γραφής και κυρίως των Ευαγγελίων, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σε αυτή τη σειρά των καλοκαιρινών εκπομπών μας τα κείμενα των εωθηνών Ευαγγελίων, δηλαδή τα κείμενα των Ευαγγελίων που διαβάζονται νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά την έναρξη της ακολουθίας του όρθρου, και έχουν σαν κεντρικό σημείο αναφοράς την Ανάσταση του Κυρίου. Ως επί το πλείστον, αυτά τα 11 κείμενα αποτελούν διηγήσεις των εμφανίσεων του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του. Επομένως, και το περιεχόμενό τους είναι χαρούμενο, εφρόσινο, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, καθώς στηρίζεται στη βάση της πίστεως, που όπως έχει δοθεί ευκαιρία να πούμε και σε άλλες μας εκπομπές και ευκαιρίες, στη βάση της πίστεώς μας, στο θεμέλιο της πίστεώς μας, που είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτά τα Ευαγγέλια συνήθως αποτελούν τα ακροτελεύθια των 4 μεγάλων Ευαγγελίων που συνέγραψαν οι θεόπνευστοι ιεροί Ευαγγελιστές Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης. Ιδιαίτερα μάλιστα οι εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση περιγράφονται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, οπότε σχεδόν τα περισσότερα από το ίμιση εωθηνά προέρχονται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μεγάλη μερίδα έχει επίσης και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στα Ευαγγέλια αυτά. Είναι Ευαγγέλια που ο κόσμος, ο πολλής τουλάχιστον κόσμος, δεν μπορεί να παρακολουθεί λόγω της μη προσέλευσής του στην ακολουθία του όρθρου από νωρίς. Οι ελάχιστοι πιστοί μας που έρχονται και παρακολουθούν αυτά τα Ιερά Ευαγγέλια πραγματικά μπαίνουν μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα της Αναστάσεως και της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας που θα ακολουθήσει κατόπιν. Είπαμε πως η Ανάσταση είναι η βάση της πίστεως, γιατί χωρίς την Ανάσταση το κήρυγμα της Εκκλησίας, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, είναι κενό και η πίστη μάταιη. Εάν δηλαδή όλα καταλήγουν και τελειώνουν σε κάτι το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως, δηλαδή ξεκινούν από ένα θνητό άνθρωπο, ο οποίος έφτιαξε μια πολύ όμορφη θρησκεία και την έριξε μέσω των απεσταλμένων του μέσα στον κόσμο προκειμένου να καλλιεργηθεί, τότε είναι προδιαγεγραμμένο και το τέλος αυτής της θρησκείας. Είναι αλήθεια πως η πίστη στην Ανάσταση αποτελεί την ζωτική δύναμη της Εκκλησίας. Η πίστη δηλαδή σε ένα κενό μνημείο, σε έναν θεάνθρωπο ο οποίος κατέβηκε μέχρι τα πιο χαμηλά σημεία του Άδου και οδηγήθηκε στην έσχατη ταπείνωση από αγάπη για τον άνθρωπο. Πλην όμως αυτός ο θεάνθρωπος, θριαμβευτής του θανάτου, εκεί που κατέβηκε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις της αιώνιας ζωής και της αιώνιας βιωτής. Είναι πρόσφατα τα ακούσματα στα αυτιά μας από όλη την αναστάσιμη περίοδο που διανύσαμε και άρα αισθανόμαστε πραγματικά να δονεί την ύπαρξή μας ακόμη το Χριστός Ανέστη, μέχρι του χρόνου που αν θέλει ο Θεός θα το ξανακούσουμε και έτσι θα ανανεώνουμε συνεχώς αυτή την πίστη στην Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια περίοδο πνευματικής χαλάρωσης, που είναι η περίοδος του καλοκαιριού, όπως και γενικότερης χαλάρωσης, θα ήταν καλό να διατηρήσουμε ένα εφρόσινο και ελπιδοφόρο πνεύμα, μήνυμα, κλίμα, διότι αυτά έχει ανάγκη ο κόσμος μας σήμερα.
έχει ανάγκη από μία χαρά που δεν θα μπορεί κανείς να την αφαιρέσει. Μόνο εκείνος ο ίδιος θα την παραδώσει. Έχει ανάγκη από ένα κλίμα το οποίο θα του προκαλεί ευφροσύνη και όχι φοβία, θλίψη και πόνο. Έχει ανάγκη από μια προοπτική. Και αυτά τα χαρίζει πάντοτε η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε κατά το δυνατόν σύντομα με την ανάλυση αυτών των πολύ ωραίων ευαγγελικών περικοπών που, όπως είπαμε, ψάλλονται λίγο μετά την αρχή της ακολουθίας του όρθρου. Ήδη στην αναστάσιμη πρωινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο όρθρος μας προετοιμάζει για όλα αυτά τα αναστάσιμα τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια με αποκορύφωμα τη Θεία Λειτουργία. Το πρωί ακούγονται ειδικά τροπάρια που αλλάζουν ανάλογα με τον ήχο της εβδομάδος και έχουν σαν κέντρο την Ανάσταση και τα γεγονότα που περιδεινίζονται γύρω από αυτήν. Κατόπιν ακούμε τα πολύ όμορφα αναστάσιμα ευλογητάρια σε έναν πολύ ωραίο πανηγυρικό, θα λέγαμε αναστάσιμο ήχο, είναι ο ίδιος ήχος που ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Και αμέσως μετά από αυτά ακούγονται κάποιοι ψαλμικοί στίχοι, βλέπετε το ψαλτήριο πάντοτε συνοδεύει τις μεγάλες και όμορφες στιγμές της Εκκλησίας και μετά από αυτούς τους ψαλμικούς στίχους που ονομάζονται αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, εννοείται πνευματικών αναβάσεων, ακούγεται ο ιερέας να λέει, να ψάλλει το αιωθινό Ευαγγέλιο. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που αξίζει να τις προσέχουμε κάθε φορά που ψάλλεται αυτό το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε πως όταν λειτουργεί ένας ιερέας, το Ευαγγέλιο το διαβάζει από την ωραία πύλη ή, αν είναι διάκονος, από τον άμβονα. Η θέση τώρα του ιερέα που θα διαβάσει το ιερό αιωθινό Ευαγγέλιο αλλάζει. Πηγαίνει στο δεξιό μέρος της Αγίας Τραπέζης, αυτό που είναι προς την νότια πλευρά και κοιτάζει προς τη βόρεια πλευρά του ναού, και παίρνει το Ευαγγέλιο το οποίο δεν κρατά, δεν αφήνει απλωμένο κάτω πάνω στην Αγία Τράπεζα, αλλά το κρατά ανασηκωμένο. Ο ίδιος ο ιερέας δεν φορά οτιδήποτε, αλλά ένα λευκό φελώνιο, δηλαδή αυτός ο μανδύας που ντύνεται στα άμφια του και ονομάζεται φελώνιο, πρέπει να είναι απαραίτητος λευκό. Και από εκεί ψάλλει το Ευαγγέλιο και κατόπιν θα ακολουθήσει τον δρόμο της ωραίας πύλης, να βγει προς τα έξω, να προσκυνήσουν οι πιστοί την εικόνα της Αναστάσεως που βρίσκεται επάνω στο Ευαγγέλιο και να συνεχιστεί με την προσκύνηση των εικόνων, η ψαλμόδηση του Πεντηκοστού Ψαλμού με τα καταληκτήρια αναστάσιμα άσματα Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδω και μην την αιώνιο ζουν και μεγαέλεως. Οι τρεις αυτές μικρές λεπτομέρειες φέρνουν νοερά στους πιστούς την αίσθηση πως βρίσκονται έξω από τον τάφο του Χριστού, μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες πρωί-πρωί, όπως θα δούμε στο δεύτερο αιωθινό Ευαγγέλιο, ξεκινούν για να πάνε να μυρίσουν, δηλαδή να στείλουν, να ρίξουν μοίρα επάνω στο σώμα του νεκρού διδασκάλου τους, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά ταφικά έθιμα. Εμείς βλέπουμε, όπως και εκείνες τότε, στα δεξιά μέρη του τάφου, τάφος στην προκειμένη περίπτωση συμβολίζει η Αγία Τράπεζα, είναι ο τάφος του Χριστού όπως λέμε, στα δεξιά μέρη του τάφου βλέπουν έναν άνδρα, έναν άγγελο, λευκό φορεμένο και απαστράπτοντα. Γι' αυτό ο παπάς πρέπει να είναι λευκό φορεμένος όταν διαβάζει και ψάλλει το αιωθινό Ευαγγέλιο. Δεν κρατά, είπαμε, δεν αφήνει μάλλον απλωμένο το Ευαγγέλιο ο ιερέας επάνω στην Αγία Τράπεζα, αλλά το κρατά ανασηκωμένο στα χέρια του, ακουμπώντας το στην Αγία Τράπεζα, και αυτό είναι το σύμβολο της πέτρας, του λίθου, του μεγάλου εκείνου ογκόλιθου που είχε κυλιστεί στην πόρτα του τάφου και έφραζε την είσοδο σε όποιον περίεργο ή από τα διάφορα περιερχόμενα ζώα κτλ. Για να μην συλληθεί ο νεκρός.
Αυτός λοιπόν ο λίθος που δεν μπορούσαν οι μυροφόρες να μετακινήσουν συμβολίζεται από το Ιερό Ευαγγέλιο που είναι έτσι ανασηκωμένο και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πλήρη εικόνα, ένα πλήρες σκηνικό, συμβολικό βέβαια πάντοτε, του τάφου του Χριστού στον οποίο και εμείς καλούμαστε να πάμε να προσκυνήσουμε σύμφωνα με την προτροπή του ιερέα αμέσως μετά την ανάγνωση, την ψαλμωδία του Ευαγγελίου. Δεν θα σας καθυστερήσω περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μικρό και σύντομο πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο που είναι οι τελευταίοι 4-5 στίχοι του Ευαγγελίου του Ματθαίου. 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχη 16-20. Το καιρό εκείνο, οι 11 μαθητές επορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος που ετάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής, λέγον, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντεσον μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετηλάμην ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Είναι πολύ εύκολο νομίζω τα νοήματα, στίχο-στίχο θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και να δούμε το καθένα τι περιλαμβάνει. Εκείνο τον καιρό, η συνηθισμένη τυπική αρχή των Ιερών Ευαγγελίων, οι 11 και όχι 12 μαθητές πορεύθηκαν στη μικρή, όχι στη μεγάλη Γαλιλαία, είναι η τοποθεσία ακριβώς απέναντι από το τείχος που περιβάλλει τα Ιεροσόλυμα και τη Χρυσή Πύλη. Ένας μικρός χήμαρος διατρέχει την κοιλάδα που χωρίζει το τείχος και την πόλη των Ιεροσολύμων από την μικρή αυτή Γαλιλαία, τον μικρό αυτό λόφο, βουνό, όπως θέλετε πείτε του, στο οποίο ο Χριστός αρέσκονταν πάντοτε όποτε κατέβαινε στα Ιεροσόλυμα να πηγαίνει με τους μαθητές του. Στη βάση αυτού του μικρού λόφου είναι η Γεθσημανή, το περιβόλι εκείνο στο οποίο ο Χριστός επήγε και κατέθεσε την προσωπική του ανθρώπινη αγωνία το γνωστό βράδυ της παραδόσεώς του στα χέρια των εχθρών του. Η Μικρά Γαλιλαία είναι πράγματι μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι κατάφυτη, αλλά έχει όμως δέντρα. Και ειδικά στο σημείο για το οποίο μιλούμε, ο Χριστός αρέσκονταν πάντοτε να κάνει περιπάτους με τους μαθητές του και να κοιτάζει απέναντι τα Ιεροσόλυμα. Εκεί ακριβώς στάθηκε, λίγες μέρες πριν από τη σύλληψη και το πάθος, και κουνώντας το κεφάλι, με πόνο και θλίψη έλεγε εκείνους τους φοβερούς λόγους «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους δικαίους αυτής, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου ως η όρνης και ούτη θελήσατε. Θέλησα σαν τη στοργική μητέρα των πουλιών να σας μαζέψω κάτω από τις φτερούγες μου και δεν θελήσατε, εσείς Ιεροσόλυμα, Ιεροσόλυμα», δηλαδή κάτοικοι των Ιεροσολύμων, «οι οποίοι λιθοβολείτε τους προφήτες και αποκταίνετε», δηλαδή σκοτώνετε, «τους δικαίους». Πολλές φορές ο Χριστός, είτε μόνος είτε με τους μαθητές, επήγαινε σε αυτή την περιοχή για να ζήσει την όμορφη γαλήνη και τη δροσιά την οποία έχει το μικρό και αραιόπευκο δάσος που βρίσκεται επάνω σε αυτή μέχρι και σήμερα. Σε αυτή λοιπόν τη μικρά Γαλιλαία, όπως ονομαζόταν η τοποθεσία, είχε δώσει ο Χριστός την υπόσχεση πως θα συναντήσει τους μαθητές του την ημέρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και τους είπε
πως όταν όμως θα αναστηθώ, θα έρθετε μετά από 3 μέρες μετά το θάνατό μου να με βρείτε στη Γαλιλαία. Όχι εννοείται στη Βόρεια Γαλιλαία από που προέρχονταν τις πόλεις Καπερναούμ, Ναζαρέτ και το καθεξής, στο νότιο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, ακριβώς απέναντι από την πόλη των Ιεροσολύμων, στη μικρά αυτή Γαλιλαία. Αλλά κανείς φυσικά δεν πήγε. Δεν πήγε γιατί γνώριζε πως η υπόθεση, τουλάχιστον κατά τη δική τους λογική, η υπόθεση του Ιησού είχε κλείσει με το σταυρικό του θάνατο. Και όλοι περίμεναν τη δική τους σύλληψη και τη δική τους δολοφονία, μαρτύριο, σαν μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού. Αυτό ήταν το τέλος τους. Αυτό περίμεναν τουλάχιστον οι μαθητές και φοβισμένοι κλειδαμπαρώθηκαν. Και δεν πήγαν φυσικά στο, επιτρέψτε μου, ραντεβού που τους έδωσε ο δάσκαλός τους. Γι' αυτό και ο Χριστός, επειδή δεν θα τους συναντούσε εκεί, ήρθε και τους βρήκε μέσα στο σπίτι όπου ήταν διπλοκλειδωμένοι, χωρίς να παραβιάσει καμία πόρτα και καμία κλειδαριά, εμφανίστηκε ανάμεσά τους αναστημένος και εκεί πάλι εμφανίστηκε μετά από 8 ημέρες στο Θωμά. Όταν αργότερα μεσολάβησαν και άλλες εμφανίσεις του Ιησού και άλλες μετακινήσεις των μαθητών και όταν σιγά σιγά άρχισαν να συμπληρώνονται οι μέρες μετά την Ανάσταση ώστε να ακολουθήσει η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, όπου έγινε και αυτή ακριβώς από το όρος των ελαιών, ακριβώς από το όρος της Γαλιλαίας, τη Μικρά Γαλιλαία, το όρος των ελαιών, είναι η ίδια τοποθεσία με 2 διαφορετικές ονομασίες. Από εκεί λοιπόν αναχώρησε από αυτόν τον κόσμο σωματικός, ανεβάζοντας την ανθρώπινη φύση στα θρόνο του Θεού. Έτσι, σε έναν περίπατο, προφανώς από τους τελευταίους, στην περιοχή εκείνη, συνάντησε τους μαθητές του εκεί που ακριβώς τους είχε υποσχεθεί πως θα τους έβρισκε, εκεί ακριβώς που θα τους συναντούσε. Και ειδώντες αυτόν, προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν. Κάποιοι αμέσως, χωρίς να σκεφτούν περισσότερο, τον προσεκίνησαν. Οι περισσότεροι όμως δίστασαν. Και είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό τη στιγμή που οι μαθητές του Ιησού ακόμη δεν είχαν συνέλθει από την έκπληξη της Αναστάσεως. Ακόμη δεν είχαν συνειδητοποιήσει το τι είχε συμβεί. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παρά το ότι τον έβλεπαν, συζητούσαν μαζί του ή έτρωγαν μαζί του, κάθε εμφάνιση του Χριστού ήταν για αυτούς μια έκπληξη και ένας θαυμασμός. Μετά τον πρώτο δισταγμό βέβαια, όπως συνέβη και με την περίπτωση του Θωμά και των υπολείπων, οι μαθητές έπεσαν και τον προσεκίνησαν, έχοντας πλήρη πλέον συνέστηση πως αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Οι άνθρωποι είναι αλήθεια πως δεν προσκυνούν κάποιον ο οποίος δεν είναι ο Θεός, αλλά προσκυνούν αυθορμήτως και ακολουθώντας την πίστη τους τον ίδιο το Θεό και μόνο. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τότε ο Χριστός τους πλησίασε και τους είπε, τώρα πλέον μου δόθηκε όλη η εξουσία στα ουράνια, στα επίγεια και στα καταχθόνια. Για μένα τα ουράνια και τα επίγεια, ας πούμε ότι είναι κατανοητό. Στα καταχθόνια, φυσικά και ο Θεός έχει πάντοτε εξουσία σε όλη την κτήση που έχει δημιουργήσει. Άρα και στα καταχθόνια. Εδώ ο Χριστός δεν εννοεί ότι τώρα μου δόθηκε μια εξουσία που δεν είχα στα καταχθόνια, αλλά τώρα φάνηκε και η εξουσία μου στα καταχθόνια όπου κατέβηκα. Όπως θα δοθεί ευκαιρία να πούμε πιο αναλυτικά, οι άνθρωποι είδαν για πρώτη φορά το Θεό να κατεβαίνει
μέχρι το κέντρο του βασιλείου του Άδη και να διασπά όλη τη δύναμη και την εξουσία του πειρασμού και του διαβόλου. Αυτή την εξουσία ο Θεός την είχε, αλλά δεν την είχε εξασκήσει εκεί, διότι ποτέ δεν φανταζόταν και ο διάβολος, ο ίδιος, πως ο Θεός θα έφτανε μέχρι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να κατέβει στο κέντρο του βασιλείου του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός διέλυσε τη δύναμη και το κράτος του διαβόλου και του έδωσε προσωρινή δύναμη, ας πούμε, που θα διατηρηθεί μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του, οπότε πλέον δεν θα χρειαστεί να υπάρχει διάβολος παρά μονάχα για όσους θα βρίσκονται μακριά από το Θεό και θα ενεργεί την κόλαση. Αφού τους λέει ότι πλέον έχω όλη την εξουσία σε ουράνια, επίγεια και καταχθόνια, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται αναλυτικά σε όλα αυτά, συνεχίζει, πορευθέντες τώρα εσείς, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κάντε μαθητές μου. Όπως εσείς υπήρξατε μαθητές μου, έτσι κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη σαφέστατη και ξεκάθαρη παρουσία του Τριαδικού Θεού μέσα από το στόμα του Υιού του Θεού, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η φράση που μας παραπέμπει στην αλήθεια της Τριάδος, την οποία ακολουθούμε, πιστεύουμε, λένε πολλοί. Και ποιος μας είπε για την Αγία Τριάδα ώστε να την πιστεύουμε? Ο Χριστός λέει, ας πούμε, κάτι για υπουράνιο πατέρα ή κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά ξεκάθαρα υπάρχει φράση που να μιλάει για την Αγία Τριάδα. Είναι η τελευταία, από τις τελευταίες ίσως φράσεις που ο Χριστός εξεφώνησε επί της γης στους μαθητές του, ότι το κήρυγμα και το βάπτισμα και η Εκκλησία θα θεμελιωθούν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν την πίστη της Τριάδος να μας τη φανερώνει ο Θεός, ο Χριστός μας, όχι σχηματικά ή συμβολικά όπως συνέβη παραδείγματος χάρη στον Ιορδάνη, όπου μία βροντί, ένα περιστέρι και ο Υιός του Θεού σήμαιναν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ή όπως είχε φανερωθεί στον Αβραάμ με τα πρόσωπα τριών αγγέλων, όχι μόνο τόσο συμβολικά, αλλά τώρα ξεκάθαρα μας μιλάει για την καινούργια πίστη που είναι πίστη τριαδική. Και αφού τους βαπτίζετε και τους εντάσσετε στην Εκκλησία, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μη. Θα τους διδάξετε να τηρούν το θέλημά μου, όσα σας δίδαξα εγώ. Με το λόγο μου, με την πράξη μου, με το παράδειγμά μου, με την οτροπία μου, όλα αυτά θα τα μάθετε αφού πρώτα εσείς τα τηρείτε, να τα τηρούν και οι άλλοι, οι μαθητές. Έτσι θα κάνετε μαθητές μου όλη τη γη, όλους τους ανθρώπους. Και εσείς, προσωπικά οι 11, και όσοι θα ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα και θα σας διαδεχθούν, μέχρι τη συντελείας του αιώνα, μέχρι ότου υπάρχει αυτός ο κόσμος. Και εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω, αλλά με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν και τελειώνει εδώ η φράση του Ευαγγελίου, αλλά και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, και εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Είναι η υπόσχεση που δίνει ο Χριστός, να το δούμε και σε ένα άλλο από τα Ιωθινά Ευαγγέλια, στους μαθητές του εν ώψη της αναχωρήσεώς από τον κόσμο. Μην αισθανθείτε ορφανοί, μην αισθανθείτε μόνοι. Θα είμαι πάντοτε μαζί σας. Για να σας χαρίζω τη χαρά και τη βεβαιότητα της παρουσίας μου. Για να σας χαρίζω την δύναμη που δίνει ο Θεός σε αυτούς που τον πίστεψαν, τον αγάπησαν, για να τον κηρύξουν και να κάνουν δικά του παιδιά όλους τους ανθρώπους της γης. Άρα, μέσα σε αυτές τις τέσσερις μόνο φράσεις, περιλαμβάνονται τεράστιες αλήθειες της Εκκλησίας μας, όπως πρώτα-πρώτα ότι η Ανάσταση προκαλεί μεν το δέος, αλλά και την χαρά και την προσκύνηση προς τον μοναδικό αληθινό Θεό
που είναι αληθινός, γιατί είναι Αναστάς, γιατί είναι Θεός ζώντων και όχι Θεός νεκρών. Και αυτός ο Αναστάς κυριαρχεί με την ύπαρξή του σε όλα τα σημεία της κτήσεως, επ' ουράνια, επίγεια, καταχθόνια, και αποστέλει όσους τον αγαπούν να κηρύξουν τον μόνο αληθινό Θεό που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και να κάνουν μαθητές και ακολούθους αυτού του Θεού όλους τους ανθρώπους της γης διαχρονικώς, όχι την εποχή, της εποχής εκείνης μόνο, αλλά σε όλους τους αιώνας και όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, τον οποίο αυτός ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει. Και αυτούς τους απεσταλμένους του, τους αποστόλους του, τους μαθητές του, που θα τον κηρύξουν, δεν θα τους αφήσει ποτέ. Δεν θα αφήσει ποτέ την Εκκλησία του, δεν θα αφήσει ποτέ τους πιστούς του, αλλά θα είναι μαζί τους μέχρι τη συντέλεια των αιώνων και την είσοδο στην αιώνια και άφθαρτη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, πήραμε την πρώτη γεύση από αυτή την εφρόσινη και όμορφη ευαγγελική περικοπή του πρώτου Εωθινού Ευαγγελίου, για να καταλάβουμε το κλίμα και το πνεύμα των υπόλοιπων εκπομπών μας. Άρα, μπορείτε να δικαιολογήσετε με αυτόν τον τρόπο τον τίτλο αυτής της σειράς των εκπομπών. Εφρόσινα και Αναστάσιμα, Εωθινά. Ο Θεός να σας ευλογεί.